Οι 27η Πανελλήνιοι Αγώνες Ερασιτεχνικών Θειάσεων που διοργανώνει ο Δήμος Ζωγράφου δίνουν την ευκαιρία σε απλούς ανθρώπους να εκφραστούν δημιουργικά στη σκηνή. Όπου να πάρει οργή, είσαι κόστο να πήρανε την οδοντόβουλτσά μου. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζωγράφου βάζουν τα γυαλιά σε πολλούς επαγγελματίες του χώρου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε όλοι. Και καν. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό και για την περιοχή μας. Είναι δωρεάν όλη αυτή η προσπάθεια και τιμά όσους συμμετέχουν αλλά και τον κόσμο του Ζωγράφου που σταθερά πιστός στον πολιτισμό και αυτές τις δύσκολες ώρες είναι παρόν. Θέλω να πιστεύω ότι συνηθίζει κανείς με τον καιρό εδώ μέσα. Είναι ο έρωτάς μας το θέατρο, είναι η αιμονή μας, είναι η αγάπη μας. Το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην το κάνουμε επαγγελματικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αγαπάμε λιγότερο από έναν επαγγελματία. Στην κριτική επιτροπή που θα επιλέξει τους νικητές των αγώνων συγκαταλέγονται καταξιωμένα ονόματα από τον χώρο της τέχνης. Το ερασιτεχνικό θέατρο έχει πάρει πάρα πολύ φόρα στην Ελλάδα και έχει φτάσει σε επίπεδα επαγγελματικού θεάτρου και μάλιστα επίπεδου. Σε βεβαιώνω ότι αντιλαμβάνομαι τη θέση στην οποία βρίσκομαι. Να σου πω λοιπόν με τη μια θέση. Το πάθος του ερασιτέχνη μερικές φορές φτάνει και περισσεύει για τη δημιουργία τέχνης υψηλών προδιαγραφών.